25 νέα κρούσματα εμφανίστηκαν στην εξοχή του Δήμου Παγκαίου μετά από διαδικασία rapid test, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης. Στη Λιδία προσήλθαν επίσης περίπου 40 κάτοικοι του χωριού και ήταν όλοι αρνητικοί, ενώ στην εξοχή έγιναν περίπου 52 τεστ με 5 θετικά περιστατικά. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα στην εξοχή. Στην εξοχή είχαν παρατηρηθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση κρουσμάτων εκεί στον οικισμό της εξοχής. Ναι. Και υπάρχει και η πρωτοβουλία σε συνεργασία του Κέντρου Υγείας και με τον νομίατρο. Τηρήθηκε ένα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για να γίνει ένας έλεγχος στην κοινότητα, έτσι ώστε να δούμε το μέγεθος της διασποράς. Υπήρχαν κάποια ανησυχητικά στοιχεία, υπήρχαν 5-6 κρούσματα, οπότε για έναν μικρό οικισμό όπως αυτό της εξοχής υπήρχε θέμα, γιατί μην ξεχνάτε ότι η εξοχή δεν ξεπερνάει τους 110 κατοίκους. Σωστά. Οπότε λοιπόν κλείθηκε κλιμάκιο του ΕΔΙ, ανταποκρίθηκε ο ΕΔΙ και ήρθε σήμερα το κλιμάκιο και έκανε δειγματοληψία εκεί στους κατοίκους από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Είχαμε 53 δειγματοληψίες γίνανε και βρέθηκαν 5 κρούσματα. Σε γενικό πλαίσιο, την 5η 25 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν 16 κρούσματα COVID-19 στον ομό της Καβάλας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, και τα 4 μάλιστα προέρχονται από τη Βρετανική μετάλλαξη. Επίσης, στόχος των λοιμοξιολόγων είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε να κάνουμε Πάσχα, όπως οι Έλληνες ξέρουμε να το γιορτάζουμε, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η πνευμονολόγος και καθηγήτρια εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Κοτανίδου, ενώ δήλωσε ότι η κοινωνία έχει κουραστεί από το lockdown και υπερασπίστηκε την επιλογή της κυβέρνησης για την παράταση της καραντίνας. Κάντε ακόμα λίγη υπομονή, κρατηθείτε λίγο στα σπίτια σας, μήπως και καταφέρουμε με μεγάλη επιτυχία και ξεπεράσουμε αυτό τον σκόπελο. Είναι πολύ σημαντικό, όλοι είμαστε κουρασμένοι και εσείς και εμείς είμαστε πολύ κουρασμένοι. Δεν αντέχουμε παραπάνω ούτε lockdown, ούτε να είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας. Όμως όπως είπε και ο Υπουργός, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα όπλο το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα μας βγάλει στο φως του ηλίου πολύ γρήγορα και ελπίζουμε ότι φέτος θα μπορέσουμε όλοι να κάνουμε ένα Πάσχα στις ιδιαίτερες πατρίδες μας, στα σπίτια μας, όπως ξέρουν όλοι οι Έλληνες να κάνουν Πάσχα. Αντίθετη ωστόσο στις συγκεκριμένες δηλώσεις φαίνεται η παθολόγος και λοιμοξιολόγος και πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Πειραιά, κυρία Ματίνα Παγώνη, η οποία σε δηλώσεις της στο ένα Channel τόνισε ότι ούτε φέτος οι Έλληνες θα μπορέσουν να γιορτάσουν κανονικά το Πάσχα, καθώς δεν προχωρά γρήγορα η διαδικασία των εμβολιασμών. Το Πάσχα θα γίνει με μέτρα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν θα έχει εμβολιαστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Μυστυχώς. Υπολογίζουμε ένα 60% να έχει εμβολιαστεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εξαρτάται και τα εμβόλια που έρχονται από το εξωτερικό, από τις εταιρείες. Αν λοιπόν οι εταιρείες, εχθές μάλιστα ακούσαμε ότι μικρότερες ποσότητες θα στείλει η AstraZeneca. Αυτή ήταν η τελευταία απόφαση της εταιρείας. Επομένως, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εμείς έχουμε κάνει το σχεδιασμό και ειδικά οι γιατροί και οι νοσηλευτές θα το τρέξουν το θέμα αυτό. Όμως πρέπει να έχουμε και τις ποσότητες εμβολίων. Γι' αυτό λοιπόν. Το Πάσχα θα το κάνουμε με μέτρο. Δηλαδή με τη μάσκα μας, με τις αποστάσεις μας, μέσα στο σπίτι μας, στην αυλή. Μπορεί ο καθένας να σου πλήσει όπως τα Χριστούγεννα, να ψήσει μια γαλοπούλα και να είναι δύο οικογένειες το πολύ και να καθίσουν να φάνε. Με σε αυτό το πρόγραμμα Ελευθερία που έχει κάνει, ναι, έχει πετύχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι. Δηλαδή, ό,τι εμβόλιο έρχεται αυτή τη στιγμή και τα εμβόλια που έρχονται στην Ελλάδα είναι υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, είναι συνολικές οι παραγγελίες που γίνονται για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πετύχει γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν, είναι και θα παραμείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο λειτουργίας.